παραπονέθηκαν οι ψαράδες από την Κάλυμνο ότι τα τουρκικά, τα αλλιευτικά, φτάσανε, μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι διάλογοι χαρακτηριστικοί, αν μπορούμε να τους δείξουμε, που τους φωνάζουν, είναι τώρα, από εδώ το αλλιευτικό το δικό μας, από εκεί το τουρκικό, και τους φωνάζουν οι δικοί μας, πού πάτε ρε, εδώ είναι Ελλάδα ρε, φύγετε ρε, αλήτες και τα λοιπά. Κάνανε καταγγελία στο λιμενικό και ξέρετε τι τους είπε το λιμενικό? Δεν μπορούμε, έχουμε άλλες δουλειές. Επισήμως το λιμενικό τώρα τι λέει? Δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Κοιτάξτε, θυμάμαι και στις δικές σας εκπομπές πέρσι το καλοκαίρι που είχατε παρουσιάσει τα περιστατικά με τους πυροβολισμούς. Βέβαια. Αυτό είναι μια σειρά προκλήσεων τουρκικών, οι οποίες εγγράφονται μέσα στην αντίληψη ότι πρέπει να δημιουργηθούν υποθήκες αμφισβητήσεως δικαιωμάτων, ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί φτάνουν ένα μίλι από τις ακτές και λιγότερο. Και λιγότερο, τώρα θα μας τα πει ο κύριος Σαρούκος, ο πρόεδρος της Αλλιών Καλύμνου, ο οποίος ο άνθρωπος είναι μέσα στο καΐκι τώρα, αυτή είναι μεσοπέλαγα. Ναι. Κύριε Σαρούκο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους σας. Πώς πάει, τι θάλασσα έρχεται, έχετε καλή θάλασσα καταρχήν? Για την ώρα καλός είναι, αλλά λέει φρέσκο, θα φρεσκάρει. Σε λίγο θα φρεσκάρει. Φτάσανε σε απόσταση αναπνοής, τους φωνάζατε και δεν έφευγαν. Κύριε Παπαδάκη, τι να σου πω, αυτό το φαινόμενο δεν είναι τώρα. Είναι ένα από τις εκατοντάδες φορές που γίνεται αυτές οι παραβιάσεις από τους Τούρκους. Μιλάμε, έχουν πια ξεσαρώσει και παίρνουν μέχρι 200 και 300 μέτρα από τις στεριές. Έτσι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Παίρνουν στο πέρασμα τους και εργαλεία των παράκτων ψαράδων, δηλαδή δίχτυα και παραγάδια. Παρασύνδετα... Στα συγκεκριμένα νησιά, κύριε Παπαδάκη, σαν να λέμε τώρα Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι και Καλόλιμνο, υπάρχουν φαντάροι πάνω, που έχει στρατός απάνω. Και δουλεύουν αυτοί, τι να τους πω, δεν έχω και αυτή να τους καταλογίσω. Αληθεύει ότι εσείς πήρατε το λιμενικό και είπατε ρε παιδιά, αυτοί έχουν έρθει 200 μέτρα από την Ψέρυμο και ψαρεύουν? Βεβαίως, πήρα το λιμενικό εγώ της Καλύμνου και τους είπα και μου λέει τα παιδιά το ραντάρ τους δείχνει 5 μίλια. Τώρα παιδιά, ποιο ραντάρ, το ραντάρ το βρίσκει εκεί που βρίσκει το ραντάρ, κύριε Παναγί. Δεν χτυπάει την Ψέρυμο, δηλαδή το βόρειο μέρος της Ψέρυμου. Χτυπάει τα ίμια εκεί πέρα, γιατί είναι πάνω σε ένα κάβο της Καλύμνου, το οποίο δεν χτυπάει, δεν είναι δικαπύλη τροχιάς. Να δείχνει, ας πούμε, την επόμενη, το επόμενο γυαλό τα σκάφη στο βόρειο σημείο της Ψέρυμος. Και δεν φαίνεται ότι το σκάφος είναι πίσω, ότι το σκάφος είναι την Ψέρυμο. Βέβαια. Οι ανθρώποι βλέπαν τον Αντακεφαλό και αυτό. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, να πούμε τα πράγματα του όνοματος. Εάν δεν πάρει εντολή το λιμενικό από τους αρμόδιους απάνω, που το Υπουργείο ή από τους αρμόδιους, δεν μπορεί να κάνει κύριε το λιμενικό. Δεν φταίει το λιμενικό. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Βγαίνουν έξω, τους διώχνουν και ξανάρχονται. Μας λένε ότι δεν είμαστε οι έστολοι, μας λένε κατά λέξη ότι παιδιά, εμείς δεν είμαστε υπουργοί, είμαστε λιμενικοί. Δεν παίρνουμε αποφάσεις εμείς, άλλοι παίρνουν αποφάσεις. Αυτό σημαίνει, έτσι όπως το λέτε, ότι οι εντολές που έχουν είναι να μην παρεμβαίνουμε για να μην δημιουργηθεί... Ακριβώς, αλλά εγώ έχουμε σαν ερώτημα κύριε Παναγή. Είναι παρενόχληση όταν προστατεύω τα σύνορά μας? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, τους έχουμε αφήσει ελεύθερους να αλλιεύουνε τη στιγμή που θυμάσαι εμείς σαν κόρη αφθαλμού τα παράλια μας για να μην ασούμε... Για να μην προκαλέσουμε, δηλαδή, λέτε κύριε Σαρούκο... Κύριε Σαρούκο, λέτε για να μην προκαλέσουμε, δεν απαντάμε στην πρόκληση? Ακριβώς αυτό γίνεται, ας πούμε, αλλά εγώ και το ξανασπαράω πάλι, δεν είναι πρόκληση τη στιγμή που προστατεύω τα σύνορά μου. Όπως κάνουν όλα τα κράτη, γιατί ας πούμε να πούμε εμείς... Μέσα, όχι σύνορα, σύνορα πάμε στην Ελλάδα και μας διώχνουν. Και το κακό ξέρετε ποιο είναι κύριε Σαρούκο? Και το κακό ξέρετε ποιο είναι κύριε Σαρούκο, καλέ μου φίλε, ότι αυτά τα νησιά που αυτοί δημιουργούν πρόβλημα είναι τα νησιά που έχουν γκριζάρι. Είναι έτσι κύριε Μάζη? Έτσι ακριβώς. Και σου λέει κύριε έχουμε δικαίωμα. Έχουμε δικαίωμα. Είναι, προσπαθούν να εγγράψουν υποθήκες, αυτό είναι. Και να δείξουν με την επανάληψη. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, ακούστε. Τα νησιά δεν είναι μόνο αυτά που γκριζάρουν. Γιατί το φαινόμενο είναι να πιάσετε από τη Σαμοθράκη. Πάρτε, στείλτε έναν άνθρωπο σαν τη Σαμοθράκη, ένα παιδί, ένα δημοσιογράφο, να πάρει και από εκεί. Σαμοθράκη, όλα τα νησιά που είναι, ας πούμε, στο νοτιοανατολικό διάδρομο που συνορεύονται με την Τουρκία έχουν το ίδιο πρόβλημα και χειρότερο. Το έχουμε παρουσιάσει και έχετε δίκιο, έτσι είναι. Παντού σε όλα τα νησιά είναι αυτό. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Και σας το λέω πάλι, δεν φταίνε, δεν έχουν ευθύνη οι λιμενικοί. Οι λιμενικοί βγαίνουν τα παιδιά έξω από τα πρώτα. Όταν σας λένε, ότι η κεντρική κατεύθυνση είναι να μην έχουμε έτσι, κλιμάκωση των αντιδράσεων των δικών μας, αυτοί θα μπαινοβγαίνουν
Και εκτός αυτού, κάνουν ζημιά και στα εργαλεία σας και δεν σας αφήνουν και να ψαρέψετε. Δεν είναι το θέμα αυτό τα εργαλεία. Αύριο μεθαύριο θα φύγουμε και αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, θα φύγουμε από τα νησιά μας. Με αυτό είναι. Και αν φύγετε εσείς από τα νησιά, βεβαίως. Φεύγει ζωή από τα νησιά. Με αφήνετε δύο λεφτά. Ναι, τι λέει. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε. Παρακαλώ. Το 2007 ή το 2008 είμαστε στο Ελαμίνι από τα νησιά μας, δουλεύουμε σε αυτές μας στο Ελαμίνι ναυτικό λίδι. Μας πήγανε στο 1,5 μίλι και τα νησιά τα περισσότερα δεν έχουν απόσταση από την Τουρκία, ας πούμε, 3 μίλια. Έχουν 2,5 μίλια. Επομένως, εμείς δεν ξέρουμε τα νησιά αυτά, ξέρουμε μόνο οι Τούρκοι. Καταλάβατε τώρα η εκμετάλλευση ουσιαστικά. Αυτό που κάνει το ελληνικό κράτος, το χειρότερο που έκανε στα αρχή, ειδικά στα περιμεθόρια νησιά. Και έχω πάει και στο Υπουργείο, εγώ θα πρέπει να μείνω μέσα στο Υπουργείο. Και τώρα δεν έχω τα πρώτα θέματα. Το θέμα δεν είναι απλό. Είναι εθνικό το θέμα, κύριε Παπαδάκη. Εθνικό το θέμα. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι ότι. Κύριε Τσαρούκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.